Δώστε μου μισό λεπτό. Θέλω να κάνω μια αγκαλιά σε αυτό το πολύ όμορφο κορίτσι. Κορίτσι θα είναι για πάντα. Παρότι είναι μέσα στην τηλεόραση, δεν θα σας πω εγώ, αλλά είναι πάρα πολλά χρόνια. Έχει κάνει μια τεράστια διαδρομή. Να αυτό το κορίτσι. Να σηκωθείς, να σηκωθείς. Καλώς ήρθες, Ίση μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω και χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω τόσο καλά και τόσο όμορφη. Και να σου πω και κάτι. Δεν είμαι σίγουρη ότι σε είχα δει ποτέ σου αυτή. Έχεις πολύ ωραίο δέρμα. Άντε καλέ, με έχεις δει. Πολύ ωραίο πρόσωπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πρόσωπό σου το λέγαμε πάντα. Το δέρμα σου όμως δεν το είχα δει ποτέ έτσι από κοντά. Αυτό σου. Αν και θα περίμενε κανείς, πρώτα να πω, ρε Σίση, αδυνάτησες πάρα πολύ. Τι ανανέωση σούπερ σε όλα είναι αυτά. Εγώ επειδή ξέρετε ότι έχω τα θέματά μου με τα πρόσωπα, ξεκίνησα από αυτό. Όλα είναι τόσο καλά όσο δείχνει η εμφάνισή σου. Εγώ τώρα που έχω αγχωθεί, που δεν έχω δώσει συνέντευξη όλα αυτά τα χρόνια και δεν αγχώνομαι στις πρεμιέρες μου και έχω αγχωθεί που θα δώσω συνέντευξη, είναι φυσιολογικό, πιστεύεις. Και εγώ που δεν αποφεύγω τις συνεντεύξεις, όταν έρχεται η ώρα να δώσω, αισθάνομαι περισσότερο τρακ από το να κάτσω και να μιλήσω με 100 ανθρώπους. Να σου πάρω εγώ καλύτερα που νιώθω πιο άνετα. Πάμε και βλέπουμε. Χέρι-χέρι στο μέγα το καλό. Και όπου μας βγάλει, διαφημίσεις. Καλά που προλάβαμε να τα πούμε και λίγο παραπάνω και νομίζω ότι σήμερα από την ώρα που μπήκε εσύ που μπήκαμε μαζί εδώ στα Studio Fos δεν έχουμε σταματήσει να μιλάμε. Γιατί? Γιατί με κάποιους ανθρώπους που νομίζουμε ότι είναι σαν να κάνουμε παρέα κάθε μέρα, γιατί είμαστε στον ίδιο χώρο πάρα πολλά χρόνια, γιατί μπορεί στις λίγες φορές που έχουμε συναντηθεί να έχουμε κάνει πολύ μεγάλες και βαθιές συζητήσεις και δεν το λέω μόνο για εσείς και με κάποιους άλλους ανθρώπους. Όμως δεν πάβει να υπάρχουν αυτό που λέμε κάποια κενά. Και μπαίνοντας, αναλόγως με την αύρα που σου έρχεται ένας άνθρωπος, καταλαβαίνεις σε τι περίπου διάθεση είναι, πώς νιώθει. Δεν ξέρεις όμως. Απλά υποθέτεις. Ναι. Υποθέτεις μέσα από το τι θα σε αφήσει κι άλλος να δεις ή τι καταλαβαίνεις κι ο ίδιος μέσα από τα μάτια του. Οπότε, το πρώτο πράγμα που θέλω να σου πω είναι, Σίση μου, καλώς ήρθες, σε τι διάθεση είσαι. Καλή διάθεση. Εγώ ξέρεις, γι' αυτό το λόγο και δεν έδινα και συνεντεύξεις όλα αυτά τα χρόνια, δυσκολεύομαι με τα ψέματα εγώ, δεν μπορώ να το παίξω και γι' αυτό δεν είμαι και πάρα πολύ καλή πολίτρια θεωρώ, γιατί πρέπει να το πιστεύω κάτι πολύ. Οπότε τώρα για να βγαίνω είμαι καλά. Θέλω να ξεκινήσουμε βλέποντας πρώτα ένα βίντεο. Δεν ξέρω η αγαπημένη μας Κάλια τι έχει περάσει μέσα σε αυτό το βίντεο, γιατί όπως έλεγα πριν, είσαι και εσύ πάρα πολλά χρόνια μέσα στη τηλεόραση, έχεις αλλάξει πολλά πόστα. Και η αλλαγή που έχεις κάνει από την ψυχαγωγία τα τελευταία 2-3 χρόνια σε μια εκπομπή που περιέχει τα πάντα, δηλαδή και ενημέρωση και ψυχαγωγία, πραγματικά σου πάει πολύ, αρέσει στους τηλεθεατές και είναι ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά που θέλω να συζητήσουμε. Γιατί δεν ξέρω καν πώς έγινε, πώς ένιωσες, πώς το οδηγήσατε εκεί. Μ' αρέσει όμως, μ' αρέσει πολύ. Αυτό φαίνεται και το καταλαβαίνουμε πολύ. Λοιπόν, πάμε να μπούμε, να δούμε λίγο όλα αυτά τα ωραία πράγματα που έχει γράψει η Κάλια για τη Σίση και αμέσως μετά να πούμε και στη κουβέντα μας και να φτάσουμε και στο σήμερα. Κι έτσι κάπως, λες και λύθηκε το ξόρκι κάποιας κακιάς μάγισσας που την κρατούσε δεμένη, η πριγκίπισσα Σίση... Εγώ σου είχα πάντα δυνατή. Δυνατή και τολμηρή, αλήθεια. Ένα κορίτσι λοιπόν που ξεκίνησε, έκανε τις σπουδές του, βρέθηκε αν δεν κάνω λάθος κάποια στιγμή να δουλεύει σε τράπεζα και από εκεί και μετά άνοιξε ο χώρος της τηλεόρασης πρώτα δημοσιογραφικά από πίσω από τις κάμερες και μετά σιγά σιγά μπροστά. Δεν θυμάμαι τώρα το ξεκίνημα ήταν ο Θέμος Αναστασιάδης, η εκπομπή του ή κάτι άλλο, αλλά θυμάμαι ότι από ένα σημείο και μετά έβγαινες όλο και πιο μπροστά, συζητιώσουνε και μάλιστα πάρα πολύ θετικά και η μία δουλειά σου έφερνε την άλλη. Ξανακλίνω το θέμα στο μυαλό μου. Σε είχα πάντα σε μια γυναίκα δυνατή που τη ζωή την πάει. Δεν είναι δύναμη, είναι υπομονή. Νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικά μου χαρακτηριστικά που είναι άλλες φορές καλό, άλλες φορές κακό, μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ, μπορεί να οδηγήσει στο να χάσεις κομμάτια σου στον δρόμο, αλλά δεν είναι δύναμη, είναι υπομονή. Δυνατή δεν ήμουνα ιδιαίτερα, ποτέ. Ήμουνα πιο ήρεμη δύναμη. Όχι, δεν ήμουνα ποτέ μπροστάρισα εύκολα, άλλαξα πολύ μες τα χρόνια, τώρα είμαι.
Τώρα θα διεκδικήσω και για τον εαυτό μου πράγματα πολλά. Και στη δουλειά δεν το έκανα αυτό. Στα οικονομικά δεν μπορούσα να συζητήσω ποτέ εγώ για οικονομικά. Δηλαδή έλεγα, εντάξει, τι θέλετε, μου δώσετε. Ό,τι θέλετε, δώστε μου. Δεν είχα το θάρρος της γνώμης μου, ούτε στο να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Αυτό ξεκίνησε να αλλάζει όταν έκανα παιδιά, που για τα παιδιά μου απέκτησε ένα θάρρος που είπα, όχι τώρα, αυτό πρέπει να το κατακτήσεις. Μπορεί να μην το έχεις, αλλά πρέπει να το κατακτήσεις, γιατί θα χρειαστεί να υπερασπιστείς αυτά τα παιδιά. Και εκεί άρχισε να αλλάζει σιγά σιγά. Και η ψυχοθεραπεία, έτσι, που με βοήθησε να. Μου λες πρώτα για τα παιδιά, αλλά εγώ νομίζω, γιατί προηγουμένως κάναμε μια κουβέντα μαζί και μου λες, Ελένη, μου θυμάσαι ότι εγώ κάποια στιγμή έμεινα εκτός τηλεόρασης, γιατί ήταν προσωπική μου απόφαση. Δεν υπήρχε κάτι που να αισθάνομαι ότι θέλω να με δω μέσα σε αυτό. Mm. Και αυτό ήταν ενώ σου ήσουν κάποια αρκετά χρόνια στη τηλεόραση. Ναι, αλλά ήμουν διατεθειμένη να φύγω τελείως. Πιάστηκα από αυτό που είπες και εσύ χτες στο Δημήτρη και συμφωνώ πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ όταν τελείωσα το πρωινό του Αντένα, που ένιωσα ότι έφαγα πάρα πολύ ξύλο εκεί και πολύ μεγάλο μερίδιο του ξύλου το έφαγα δίκαια, γιατί δεν ήμουν έτοιμη, δεν ήμουν αρκετά όριμη για να μπορέσω να διαχειριστώ μια συνθήκη που ήθελε εξαιρετικά skills διαχείρισης. Οπότε. Δικαίως δεν πήγε καλά, θεωρώ, τότε. Όμως μετά είπα ότι ή θα κάνω αυτό που θέλω ακριβώς ή δεν θα κάνω τηλεόραση. Αλλά ήμουν πραγματικά έτοιμη να μην κάνω τηλεόραση. Δεν είναι ότι είναι εύκολο αυτό, έτσι. Δεν είναι ότι είναι εύκολο. Μην το λέμε σαν να λέμε. Δεν γιατί είναι. Και εγώ το είπα χτες, αλλά εγώ. Τέλος πάντων. Δεν μπορούσα να βιοποριστώ χωρίς να έχω πόρους. Έτσι δεν είπα, δεν με νοιάζει να έχω δουλειά. Έκανα κατευθείαν μια εταιρεία, πήγα στο ΕΣΠΑ, πήρα ένα δάνειο, έχτισα την εταιρεία από την αρχή, από το μηδέν και προσπάθησα να κάνω αυτό. Αλλά στην τηλεόραση αποφάσισα να επιστρέψω όταν ήρθε η Άλκη στη Σημαραγκουδάκη και μου έκανε μια πρόταση για ένα άλλο project. Mm-hmm. Και της είπα, εγώ δεν θέλω. Εγώ θέλω να κάνω το πρωινό του Σαββατοκύριακο. Μου το δίνεις? Και μου είπε, έτσι που το λες, κορίτσι μου, πώς να σου πω, όχι, πάρτο. Είχες ξαναμπεί ποτέ τόσο, έτσι, τόσο συγκροτημένα και έτοιμη να διεκδικήσεις αυτό που πραγματικά πίστευες? Ναι, όποτε με καλούσαν να μου προτείνουν μια δουλειά, πήγαινα. Mm. Μου λέγανε άλλα. Εγώ έλεγα, αυτό θέλω. Δεν μου το δίνετε? Α, το έλεγες πάντα εσύ. Ωραία, θες να μου μιλήσεις λίγο για το θέμα Σαββατοκύριακο? Ναι, με βολεύει. Θα ξεκινήσω από εκεί. Αλλά πέρα από το με βολεύει, ρε παιδί μου, γιατί χτες είχα αυτή την κουβέντα και με τον Κώστα του Τσουρό, που μαζί θα είσαστε πια, ναι, ο ένας πρωί, ο άλλος μεσημέρι, στην ζώνη του Σαββατοκύριακου στο Μέγκα. Και του έλεγα, είναι ένας άλλος κόσμος. Δηλαδή, εσύ έχεις δουλέψει και σε καθημερινό, όπως και εκείνος πρωινό, και Σαββατοκύριακο. Πέρα από το σε βολεύει, γιατί έχεις παιδιά, γιατί θες να είσαι λίγο πιο. Όχι, όλα αυτά που εννοούνται. Και επαγγελματικά με βολεύει. Γιατί? Με την έννοια ότι νομίζω ότι έχεις μεγαλύτερη πολυτέλεια στο Σαββατοκύριακο να λειτουργείς λιγότερο ανταγωνιστικά. Εγώ δεν είμαι, ρε παιδί μου, δεν είμαι ανταγωνιστικός άνθρωπος καθόλου. Και τα πρωινά, τα καθημερινά, δεν ξέρω, και γενικά οι καθημερινές εκπομπές, αισθάνομαι ότι παίζουν σε μία άλλη πίστα, πολύ ανταγωνιστική, ότι πρέπει να κάνεις εκπτώσεις μεγαλύτερες, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην χάσεις το θέμα από τον απέναντι. Το Σαββατοκύριακο δεν το έχει αυτό. Είναι πιο καφεδάκι. Είναι πώς θα πάει ο κόσμος να πιει τον καφέ του το πρωί. Έτσι και εμείς θα μαζευτούμε να πιούμε τον καφέ μας και ό,τι θα συζητούσαμε με την παρέα μας θα το συζητήσουμε και εκεί. Θεωρώ ότι οι εκπομπές που κάνουν επιτυχία το Σαββατοκύριακο δεν θα κάνανε στο καθημερινό. Και το αντίθετο. Μάλιστα. Γιατί το Σαββατοκύριακο και ο κόσμος έχει μια πιο χαλαρή διάθεση. Δεν έχει αυτή την ένταση της καθημερινότητας. Οπότε νομίζω ότι και μια εκπομπή που τρέχει, ξέρεις, με άλογα κούρσας, στο Σαββατοκύριακο μπορεί να μην ήθελες να το δεις, να σε άγχωνε. Τι θα σε πίεζε, βρε, Σύση μου, περισσότερο τώρα, έτσι που τα έχει ζήσει όλα, γιατί είπαμε, έχεις και εσύ μια μεγάλη πορεία μέσα στην τηλεόραση. Τι είναι αυτό που θα σε πίεζε ή σε έχει πιέσει περισσότερο μέσα στα χρόνια? Ο ανταγωνισμός. Και το πόσο σκληρά μπορεί να παίξει κανείς, το τι μπορεί να υποθεί για σένα, είτε ως τηλεοπτική προσωπικότητα, όπως θες πες το, είτε πέραν και από αυτό, γιατί οι άνθρωποι που είναι μέσα στα μίντια, ή τουλάχιστον αν όχι όλοι οι άνθρωποι, αρκετοί από αυτούς, δεν σχολιάζονται μόνο για το πώς λειτουργούν μέσα στη δουλειά τους και ποια είναι η καθημερινότητά τους, αλλά και για άλλα θέματα, πιο προσωπικά. Τι είναι αυτό που εσένα σε ζόρισε ή σε ζορίζει περισσότερο μες τα χρόνια, ή δεν σου αρέσει, δεν το θέλεις, δεν το... Ξεκάθαρα το προσωπικό κομμάτι. Προσωπικό. Ναι. Νομίζω ότι το καταλαβαίνεις κι εσύ. Αυτό για μένα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι στη διαχείριση και η ισορροπία που μπορείς μετά κι εσύ στη δουλειά σου
να κρατήσεις για τους άλλους ανθρώπους το σεβασμό που θέλεις να κρατάνε οι άλλοι για σένα. Οπότε προσπαθώ να είμαι πάρα πολύ προσεκτική κι εγώ, γιατί την καταλαβαίνω αυτή τη θέση. Ναι. Αλλά είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Έχεις πολύ δίκιο. Τα τελευταία χρόνια στην προσωπική σου ζωή συνέβησαν διάφορα πράγματα τα οποία ήταν πολύ δυσάρεστα. Το ένα έχει να κάνει με το θάνατο της μητέρας σου και το βάζω πρώτο. Δεν ξέρω με ποια σειρά είσαι, αλλά θεωρώ ότι όταν μιλάμε για τη μάνα μας, για τον πατέρα μας, είναι σκληρή εμπειρία της ζωής μου. Ναι, φυσικά τα παιδιά μας, αλλά μακριά. Και βεβαίως για κάτι που αφορούσε την προσωπική σου ζωή, πιο προσωπικά το διαζύγιο σου. Όλα αυτά σε μια περίοδο που και εσύ βρισκόσουν μέσα σε αυτό το χώρο, το τηλεοπτικό, έχοντας την εκπομπή σου και θέματα άλλα να διαχειριστείς, αλλά και τη δικιά σου ψυχολογία για το πώς θα είσαι μέσα σε μια εκπομπή και πώς θα αντιμετωπίσεις όλη αυτή την κατάσταση. Πες μου λίγο πώς τα αντιμετώπισες και αν θεωρείς ότι μέσα σου αισθάνεσαι ότι ανταπεξήλθα καλά, τα κατάφερα με έναν τρόπο ή ξέρεις κάτι, τα κατάφερα, αλλά η ψυχή μου το ξέρει. Ψυχή μου το ξέρει. Ψυχή σου το ξέρει. Ψυχή μου το ξέρει. Αλλά πήρα μία απόφαση που θεωρώ ότι δεν θέλει ιδιαίτερη γενναιότητα, αλλά θέλει ενσυναίσθηση και δύναμη. Και αποφάσισα ότι ο καθένας δεν μπορείς να... Αυτή την απόφαση την έχω πάρει εδώ και καιρό. Απλά επειδή η ασθένεια της μητέρας μου, που αυτό είναι το πιο σκληρό πράγμα που μου έχει συμβεί, με βοήθησε να αντιμετωπίσω όλα τα υπόλοιπα σαν να είναι λιγότερο βαριά από ό,τι θα τα αντιμετώπιζα αν δεν υπήρχε αυτό. Οπότε έδωσε, με βοήθησε σε αυτό το κομμάτι και έγινα πολύ πιο διεκπεραιωτική. Δεν έκανα αυτά που θα έπρεπε να κάνω και αφοσιώθηκα στη μαμά μου. Οπότε ήμουνα τη μισή εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, τη μισή εβδομάδα εδώ. Έψαχνα γιατρούς, μιλούσα με όποιον μπορούσα. Δηλαδή, ακόμα και η δουλειά μου συνέβαιναν παράλληλα στη ζωή μου όλα αυτά. Αυτό ήταν το επίκεντρο για μένα. Μετά, όταν έφυγε η μαμά, άλλαξε αυτό. Οπότε, αυτή η αλλαγή έγραψε, γιατί έφερε αλυσιδωτές αντιδράσεις και πραγματικότητες στη ζωή μου. Και εγώ ήξερα ότι θα γίνει. Απλά, για όποιον δεν γνωρίζει τι συμβαίνει στη ζωή μου, μπορεί να φαίνεται λίγο. Δεν ξέρω αν βγάζει νόημα αυτό που λέω, αλλά καταλαβαίνεις τι λέω. Μπορεί να φαίνεται σε κάποιον που δεν ξέρει. Εσύ, ας πούμε, ξέρεις αρκετά πράγματα για τη ζωή μου, οπότε μπορείς να καταλάβεις. Αλλά για κάποιον που δεν ξέρει, και οι περισσότεροι δεν ξέρουν, δηλαδή ο κόσμος δεν ξέρει αυτά που έχουν συμβεί στην προσωπική μου ζωή, μπορεί να φαίνονται οι αντιδράσεις λίγο ξαφνικές ή ότι δεν τις έχω σκεφτεί καλά ή ότι δεν έχω αποφασίσει, δεν έχω ζυγίσει. Τα έχω ζυγίσει όλα πάρα πολύ καλά και έχω κάνει πάρα πολύ υπομονή. Πολλά χρόνια. Δεν είμαι παρορμητικός άνθρωπος, θέλω να πω καθόλου. Και αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι έχω υπομονή, αυτό πάει σε όλους τους τομείς της ζωής μου. Η υπομονή είναι το βασικό μου χαρακτηριστικό. Απλά είναι ένα κλικ. Δηλαδή, όταν θα γίνει αυτό το κλικ, μετά δεν υπάρχει γυρισμός. Εσύ από μόνη σου θεωρείς ότι το κομμάτι του διαζυγίου το έχεις από τη δικιά σου μεριά, γιατί εγώ μόνο για τη δικιά σου τη μεριά και μέχρι εκεί θέλω, εσένα έχω απέναντί. Ναι. Το χειρίστηκες, πιστεύεις, με όσο δυνατόν περισσότερο με βάση να προφυλάξω τα παιδιά μου που είναι ανήλικα, ναι, και μετά. Το χειρίστηκα σαν μητέρα. Σε φόβησε όμως. Με αυτό το ρόλο. Σε φόβησε όμως το πώς. Πολύ. Γιατί όλα δεν περνάνε από το χέρι μας. Έτσι. Πολύ. Γιατί όταν στο δικό μου μυαλό θεωρούσα ότι είναι όλα προφανή. Και μετά κατάλαβα ότι δεν είναι. Και ότι ή θα πρέπει να βγω να εξηγήσω, ή θα πρέπει να κρατήσω τη σιωπή μου και να προστατεύσω ό,τι έχω σημαντικότερο. Και διάλεξα το δεύτερο. Δεν με νοιάζει τι θα σκεφτεί ο καθένας, όσο με νοιάζουν τα παιδιά μου. Και θεωρώ ότι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν πέρα από αυτά που λέμε, πέρα από τους τίτλους, πέρα από τα λόγια. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε, ρε παιδί μου, μία αίσθηση, μία τρίτη αίσθηση που καταλαβαίνεις πράγματα, ειδικά για τους ανθρώπους με τους οποίους έρχεσαι κοντά, τους παρακολουθείς χρόνια, νομίζω ότι έχεις, ότι περνάει αυτό. Αλλά αποφάσισα, γιατί ζούσα με αυτό το φόβο, έτσι, ότι αυτό μπορεί να συμβεί, αποφάσισα να μην φοβηθώ άλλο, γιατί φοβόμουν πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια αυτή την έκθεση. Αλλά δεν φοβάμαι, γιατί δεν έχω τίποτα να κρύψω. Πραγματικά δεν έχω τίποτα να κρύψω.
Δεν φοβάμαι τίποτα πια. Στο θέμα των παιδιών, επειδή όπως λέω πολλές φορές όλοι οι γονείς γινόμαστε γονείς και μαθαίνουμε πάνω στα παιδιά μας, βεβαίως προσπαθούμε να πάρουμε πληροφορία από παντού για να είμαστε όσο καλύτεροι γίνεται. Εσύ η ίδια πώς θα χαρακτηρίζεις τον εαυτό σου σαν μαμά, πώς μεγαλώνεις τα αγόρια σου? Έχει σχέση με το μεγάλωμα που έκανε η δικιά σου μητέρα σε σένα και στον αδερφό σου? Πολύ έχει, έχει. Είμαι εντελώς η μαμά μου. Αλλά αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει πολύ με το ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή μαμά και ένα πρότυπο που εγώ αγκάλιασα και αποδέχτηκα. Δηλαδή, πάντα έλεγα να γίνω έστω και το 1/10 από αυτό που έγινε εσύ για μας. Ήταν μια μητέρα απόλυτα αφοσιωμένη. Μάνα κότα έλεγε ότι είμαι. Ανοίγω τα φτερά μου και σας βάζω όλους από κάτω. Και ήταν μαμά όλου του περιβάλλοντος. Δεν ήταν μόνο των παιδιών της. Ήταν για τις φίλες μου, για τους φίλους του αδερφού μου, για τα ξαδέρφια μου, για όλη την οικογένεια. Οπότε αυτή είναι η πρώτη φύση μου, αυτή είναι η πρωταρχική μου φύση. Και αυτό έλεγα πάντα, ότι πιο πολλές ενοχές μπορεί να έχω απέναντι στη δουλειά που συνήθως μένει πίσω, παρά στα παιδιά μου. Είναι η βασική μου προτεραιότητα. Επειδή όμως με βλέπεις που χαμογελάω, γιατί έτσι τα βλέπουμε εμείς. Αν ρωτούσα τα παιδιά σου και θέλω να μου πεις αλήθειες και τους έλεγα, έλα, πες μου τα ελαττώματα της μάνας σου. Τι θα μου λέγανε? Είναι, ξέρω εγώ, μας κυνηγάει από πίσω. Είναι πολύ επίμονη. Είναι, ξέρω εγώ, αυτό. Είναι το άλλο. Τι θα λέγανε? Κοίτα, αυτά ο μεγάλος ήδη τώρα δεν με βλέπει είναι καθόλου. Φιδιέ, είμαστε είμαστε σε άλλη φάση τώρα. Ναι, είμαι αόρατη. Προσπαθώ να τον προσεγγίσω με τεχνικές. Ξέρεις, μήπως θα ήθελες αυτό λίγο, περάσουμε λίγο χρόνο μαζί? Όχι. Είναι αυτό. Είναι 15 χρονών στην εφηβεία, αλλά το διαχειρίζομαι και αυτό με τον ψυχολόγο μου. Με πάει βήμα-βήμα. Και η αλήθεια είναι ότι με έχει βοηθήσει πολύ να είμαι πιο ήρεμη και πιο χαλαρή. Ήμουνα πιο αυστηρή σαν μαμά, μεγαλώνοντας. Αυστηρή προς το κατεπιστική, θα το μετέφραζε ένα παιδί. Εμείς του μπορούμε να το λέμε αυστηρότητα. Ναι. Διότι τα παιδιά τα βλέπουν όλα αλλιώς. Γι' αυτό σε ρωτάω και χαμογελάω, γιατί πραγματικά τα βλέπουμε αλλιώς με τα παιδιά τα πράγματα. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχουν μεγάλη. Επειδή μιλάω πάρα πολύ με τα παιδιά μου και ποτέ δεν έχω πει θα κάνεις αυτό γιατί εγώ το λέω ή γιατί έτσι. Είναι πάντα εξηγώ. Και δίνω και την ευκαιρία να μου αλλάξουν τη γνώμη. Οπότε γίνεται μία συζήτηση με τα παιδιά, πάντα επίσης όρης. Θα εξηγήσω στο γιο μου γιατί πιστεύω ότι δεν πρέπει να κάνει κάτι και θα του δώσω το χώρο να με πείσει. Και πολλές φορές με έχει πείσει. Οπότε παίζοντας με αυτό το παιχνίδι, πάντα του λέω ότι δεν θέλω να κάνεις τίποτα κρυφά. Ό,τι θες, έλα και πες το μου και όποιος πείσει τον άλλον. Στο τέλος ο ένας θα πείσει περισσότερο τον άλλον και μπορεί αυτό να το κρατήσει μέρες. Αλλά έτσι το. Έτσι νομίζω έτσι ότι. Το διαχειρίζεσαι. Ναι. Λοιπόν, θα σε ξαναγυρίσω στη δουλειά και θέλω να μου πεις για αυτή τη μετάβαση, αν σου φάνηκε δύσκολη, αν το είχες αμέσως, αν ήταν μια δικιά σου ανάγκη, ότι θέλω σιγά σιγά να μπω σε αυτό που συμβαίνει γύρω μου, με τον τρόπο μου. Και πώς έγινε αυτό το κλικ? Όχι, έγινε σιγά σιγά. Αλλά νομίζω ότι δεν έγινε στη δική μας εκπομπή, νομίζω ότι έγινε στην τηλεόραση. Ότι είναι ένα γενικότερο φαινόμενο, αφορά και την συνολική συνειδητότητα νομίζω που αλλάζει. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι πιο συνειδητοί, έχουν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, σκέφτονται περισσότερο τους άλλους ανθρώπους. Οπότε αυτό άλλαξε γενικότερα σε όλη την τηλεόραση. Απλά εμένα μου αρέσει πολύ. Μου άρεσε πάντα. Φοβήθηκες καθόλου, μήπως πούμε στην αρχή, μα τώρα αυτή από την ψυχαγωγία τι δουλειά έχει να κάνει τέτοια στροφή? Καλά, εννοείται. Φοβήθηκες, αλλά το έκανες όμως. Άρα δεν φοβήθηκες. Αυτό είναι όμως ήτανε απλά ότι θα το κάνω παρόλο που φοβάμαι. Και κάνω πάρα πολλά πράγματα πια παρόλο που φοβάμαι. Πες μου μερικά. Δεν θα τολμούσα. Γιατί, μισό λεπτάκι, ας πούμε, πάλι θα σε πάω αλλού. Λες, κάνω πράγματα που πρώτα φοβόμουν, μετά δεν τα έκανα. Είσαι μια όμορφη νέα γυναίκα. Που είσαι μόνη σου, ελεύθερη. Το μόνη σου το λέω εγώ από μακριά, έτσι όπως σε βλέπω, έτσι. Δεν ξέρω τίποτα από τι συμβαίνει στη ζωή σου. Αυτό ήταν και μια φοβία σου όμως, ότι όπως και να γίνει, εγώ επειδή έχω παιδιά, δεν θέλω να τα φέρω ποτέ σε δύσκολη θέση ή πώς κάτι. Είναι και αυτό μια φοβία όμως, γιατί. Είναι. Είναι. Απέναντι σε αυτό δεν ξέρω. Είναι στο μυαλό μου πάρα πολύ κλειδωμένο αυτό το κουτάκι. Δεν είναι το σωστό. Το ξέρω ότι δεν είναι το σωστό. Γιατί
τα παιδιά θέλουν να ζήσουν, ξέρεις, θεωρώ ότι τα παιδιά παίρνουν παράδειγμα από αυτό που ζουν. Οπότε όταν δεν μπορούν να ζήσουν με τους γονείς τους σε μια ιδανική σχέση, να παρακολουθήσουν ένα ιδανικό ζευγάρι, είναι πολύ σωστό να μπορείς να το προσφέρεις εσύ. Αλλά δεν ξέρω, ρε Σιελένη, εγώ έχω και πάρα πολύ ψηλά τον πήχη. Οι γονείς μου ήταν πάρα πολύ αγαπημένοι. Σε ποιον να το πω και ποιος να το πιστέψει ότι δεν τους έχω δει να τσακώνονται ποτέ. Ότι μέχρι το τέλος περπατούσαν χεράκι-χεράκι. Ότι ο μπαμπάς μου έμεινε 2 χρόνια στο νοσοκομείο δίπλα της. Και ακόμα και όταν πήγαινα εγώ, κοιμόταν στο αμάξι για να μην φύγει. Στα 77 του. Άρα δεν μπορώ, πώς να σου το πω. Πιστεύω, έχω παραιτηθεί. Ότι δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτό. Ας κινηθούμε σε ένα άλλο επίπεδο. Ρε Σύση μου, δηλαδή μου λες ότι όμως ότι δεν υπάρχει και έρωτας. Η ζωή των ανθρώπων δεν προχωράνε. Είναι μερικά πράγματα δεν που δεν τα ελέγχουμε. Δεν εμπιστεύομαι το ένστικτό μου ακόμα, καθόλου. Καθόλου, σε αφήσει με τα χέρια ανοιχτά. Τι θα πει δεν εμπιστεύομαι το ένστικτό μου. Πέραν τη λογική και τη σκέψη, γιατί δεν θέλω να αμφισβητήσω, αλλά υπάρχει και αυτό που νιώθουμε και μπορεί να μην θέλουμε να το νιώσουμε, αλλά το νιώθουμε, ρε παιδί μου, γιατί έτσι είναι η ζωή, κυλάει αίμα. Δηλαδή... Ναι, έχω αντιστάσεις απέναντι σε αυτό. Έντονες. Στο πιο συναισθηματικό κομμάτι, έτσι. Ναι, αυτό εννοώ. Σε αυτό έχω έντονες αντιστάσεις. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τα παιδιά μου, έχει να κάνει γενικότερα με μένα, ναι. Αλλά εντάξει, θέλει δουλειά. Δεν γίνονται όλα από τη μια μέρα στην άλλη. Πάμε λίγο πάλι. Αισθάνομαι, ρε παιδί μου, ότι γενικά με τους ανθρώπους, αυτό που λέγαμε για το ροζ συννεφάκι, δηλαδή ότι μεγάλωσα νομίζοντας ότι είναι όλοι καλοί και ότι έχουν όλοι καλή πρόθεση και ότι κανένας δεν θα σου πει ψέματα, κανένας δεν θα σε κοροϊδέψει, κανένας δεν θα... Τα παιδιά έτσι δεν μεγαλώνουν όλα. Ναι, δεν ξέρω αν μεγαλώνει και να σκεφτόμαστε 12 χρόνια ότι όλα δεν είναι έτσι. Δεν μεγαλώνουν όλα έτσι, θέλω να σου πω. Δηλαδή, τώρα ξεκίνησε ποδόσφαιρο μικρός. Και δεν είχε ξαναπαίξει ποδόσφαιρο. Δεν έχουμε καμία σχέση με το ποδόσφαιρο στην οικογένεια, ούτε από τον μπαμπά μου, ούτε από τον μπαμπά τους, ούτε από τον παππού. Δεν έχουμε. Και πήγε μέσα στο γήπεδο να κάνει αξιολόγηση. Βγήκε έξω, κλάματα. Μου λέει, γιατί μου ευρίζανε, γιατί μου φωνάζανε. Γλυκούλη μου. Ο γλυκός μου μετά έκπαιζε και τερματοφύλακας και χειροκροτούσε τον γκολ του απέναντι. Κατάλαβες. Έχω μεγαλώσει αλλιώς τα παιδιά μου. Κάπως έτσι έχω μεγαλώσει κι εγώ. Και δεν μπορούσα να καταλάβω ότι γιατί τώρα αυτός που δεν με ξέρει. Τι πέφτεις κάτω, ρε, σήκω, ρε, έπεσες απ' την άλλη. Δεν μπορεί να συντονιστεί με αυτή την ενέργεια. Και εκείνη την ώρα σκέφτηκα αυτό. Λέω, κοίτα τι έχω κάνει τώρα. Δηλαδή δεν ξέρει ότι ο κόσμος έτσι είναι. Πρέπει κάπως να το μάθει. Αυτός είναι ένας τρόπος, θα το μάθει. Το μεγαλύτερο μάθημα που πήρες ποιο ήταν, βρε Σύση μου. Γιατί μέσα από αυτά που μου λες νιώθω ότι μου περνάς συνεχώς ότι δεν ήμουν έτοιμη για πράγματα τα οποία δεν περίμενα ποτέ ότι θα ζήσω. Δηλαδή κάπως έτσι μου το λες και θέλω να καταλάβω τα μεγαλύτερα μαθήματα. Τα μαθήματα έρχονται μέσα από απογοητεύσεις, έτσι, μέσα από αυτά που λέμε χαστούκάκια της ζωής. Ήτανε μέσα από τις προσωπικές σου σχέσεις, κοινωνικές σου σχέσεις, επαγγελματικές σου σχέσεις. Από όλα. Κοίτα, υπάρχουν άνθρωποι που λειτουργούν τελείως αντίθετα από ότι εγώ. Δηλαδή είναι πιο καχύποπτοι με τους ανθρώπους. Εγώ δεν είμαι. Εγώ εμπιστεύομαι όλους τους ανθρώπους μέχρι να μου αποδείξουν το αντίθετο. Εμπιστευόσουν μάλλον. Γιατί τώρα και μόνο που ναι. Το σκέφτεσαι και το λες ότι το έκανα, σημαίνει ότι κάτι έχει λίγο αλλάξει. Μπορεί όχι εντελώς να έχεις γίνει άλλος άνθρωπος. Πρόσεξε. Γι' αυτό όμως είναι αυτό το κουτάκι που σου λέω που είναι κλειδωμένο. Γιατί επειδή δεν θεωρώ ότι έχει αλλάξει πλήρως. Κρατάω τις αποστάσεις μου γενικώς. Δεν το έχω αλλάξει αυτό, όχι. Δηλαδή, και δεν θέλω και να το αλλάξω τελείως, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, δεν θέλω να χάσω την πίστη μου στους ανθρώπους ή στις σχέσεις. Είμαι ένας άνθρωπος που κάνω φιλίες και σε αυτή την ηλικία και το χαίρομαι αυτό. Ναι, αλλά έχεις και φίλους που τους έχεις πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Ατέλειωτα χρόνια. Στη διαδρομή σου έχεις χάσει φίλους. Όχι πραγματικούς. Όχι ανθρώπους από τους οποίους έπαθα τεράστιο σοκ. Που τους έχασα. Αλλά τους ναι. Έχασε δεν σημαίνει μπορεί να τους απέρριψες ή μπορεί να φύγαν μόνοι τους. Πάντως να μην υπάρχουν πια. Μήπως άνοιξαν στο Μέγκα και μας είδαν. Όχι ανθρώπους. Όχι τους ανθρώπους της καρδιάς μου που είναι 5-6 άνθρωποι και τους εμπιστεύομαι, είναι αδέρφια μου, όχι. Δεν μου είπες όμως για τελικά ποιο ήταν το μάθημα που θεωρείς ότι είναι αυτό το μάθημα ζωής που λέμε. Αν έμαθα κάτι μέχρι σήμερα σε αυτή την φάση ζωής που είμαι και σε αυτή την ηλικία, είναι σίγουρα αυτό.
Ποιο είναι αυτό? Ας πούμε, έμαθα ότι αν δεν διεκδικήσω μόνη μου το καλύτερο για τον εαυτό μου, δεν θα μου το δώσει κανείς. Έμαθα ότι δεν πρέπει να έχω σε όλα απόλυτη εμπιστοσύνη και να λειτουργώ σαν μικρό παιδί. Λέω τώρα πολλά πράγματα. Έμαθα. Εσένα, ποιο ήταν το μάθημα το πιο γερό που πήρε? Αυτό νομίζω κυρίως με τον φόβο έχει να κάνει. Και με τη μαμά μου με αυτό έχει να κάνει. Δηλαδή, όταν έχασα τη μαμά, τη στιγμή εκείνη, γιατί ήμασταν εκεί, ήμασταν δίπλα της και εγώ και ο Γιάννης. Και αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερή που ήμουν εκεί, γιατί ήταν Παρασκευή. Κανονικά την άλλη μέρα είχα εκπομπή. Οπότε με τη βραδινή πτήση, 12 ώρα το βράδυ, είχα κανονίσει να φύγω κτλ. Οπότε ήταν θέμα λίγων ωρών. Αλλά ήμουν εκεί γιατί ήταν και τα γενέθλια του μπαμπά μου, την ίδια μέρα. Οπότε ήταν όλο, ξέρεις. Και εκείνη τη στιγμή που συνέβη, αφού έφυγε, ξέρεις, ήταν μια πολύ ήρεμη στιγμή γενικά. Έγινε πολύ ομαλά. Και ήμασταν και οι τρεις μαζί της και η αγκαλιά της. Και μετά σηκώθηκα και κοίταξα γύρω μου και είπα, στέκομαι. Ακόμα στέκομαι. Πίστευα ότι δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω αυτό. Πίστευα ότι είναι, αν κάτι τέτοιο συμβεί στη ζωή μου, δεν θα μπορώ να σταθώ. Και στάθηκα. Και με έκανε να νιώσω πάρα πολύ δυνατή εκείνη η στιγμή. Μετά έπρεπε να ζήσω όλη αυτή την ιστορία όπως κάθε άνθρωπος τη ζει. Αλλά επειδή είχα περάσει πάρα πολύ πόνο προηγουμένως και είχα και μεγάλη ανακούφιση από τον πόνο που γλίτωσε η ίδια, ότι σταμάτησε να υποφέρει, όλο εκείνη η στιγμή ήταν μια μαγική στιγμή, παρόλο που ήταν τραγική. Ήταν μια μαγική στιγμή και για τους τρεις μας που μείναμε πίσω. Και τη ζήσαμε. Κάναμε πολλή ώρα, περίπου 2 ώρες, να φωνάξουμε τους γιατρούς. Ήμασταν εκεί, στο δωμάτιο. Υπήρξε κάτι που να σκέφτηκες ότι αυτό δεν πρόλαβα να αντιστοπώ? Όχι. Και δυστυχώς, θα πω, η ασθένεια σου δίνει αυτή την ευκαιρία, Ελένη. Γιατί όταν ένας θάνατος είναι ξαφνικός, τη σκέψη αυτή την έχω κάνει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, αν αυτό έχει γίνει ξαφνικά, πώς εγώ θα το είχα αντιλάρει? Δεν μπορώ τώρα να κάνω αυτό που το κάνεις, δεν το κάνεις. Ούτε εγώ. Δεν ξέρω, το θέμα δεν... Η ασθένεια λοιπόν σου δίνει αυτό το χρόνο, που είναι πάρα πολύ σκληρός, γιατί την ώρα που θες να πεις πράγματα στον άνθρωπο που αγαπάς, νιώθεις το ρολόι να χτυπάει και φοβάσαι και να του τα πεις, γιατί αντιλαμβάνεται γιατί του τα λες. Και δεν θες να του περάσεις αυτό το φόβο. Είναι όμως... πάρα πολύ σημαντικό να το κάνεις και σε όλη αυτή τη διαδρομή σκεφτόμουν τι θα ήθελα εγώ να είχαν κάνει τα δικά μου παιδιά. Τι θα ήθελα εγώ να είχα ακούσει, ότι τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Χαμογελούσα μέχρι και την τελευταία μέρα για να μην στεναχωρεθούμε. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που ποτέ δεν μου είπε έλα, ποτέ δεν με κάλεσε να πάω εκεί. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήθελε ποτέ να γίνεται βάρος. Θέλω να πω ότι τα πράγματα, παρόλο που τα ξέρουμε, καλό είναι να τα λέμε όσο έχουμε το χρόνο, ακόμα και αν δεν κινδυνεύει κάποιος, ξέρεις. Να τα λέμε γιατί δεν είναι αυτονόητα για τους ανθρώπους. Έτσι είναι. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σε αποχαιρετήσω, Σύση μου. Θα σου πω ότι πραγματικά... Σε ευχαριστώ που ήρθες, σε ευχαριστώ που μίλησες μέσα από την καρδιά σου. Κάνω μια ωραία κουβέντα, ρε παιδί μου. Αυτό έχει σημασία. Χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Αληθινή, ειλικρινή και όμορφη. Σου εύχομαι την επόμενη φορά που θα σε δω να έχεις να μου πεις και άλλα πράγματα για το κομμάτι αυτό που μέχρι στιγμής το έχεις αφήσει λίγο πίσω, να πω έτσι. Θα ήθελα, όπως μου μίλησες σήμερα, για όλα τα βήματα που έχεις κάνει στην εξέλιξη της δικιάς σου προσωπικότητας, να μου μιλήσεις εκτός τηλεόρασης και γι' αυτό, με όλη μου την καρδιά. Να απολαμβάνεις την κάθε μέρα, να μην χάνεις το χαμογελό σου, που δεν το χάνεις και που πολλές φορές όταν βλέπω την εκπομπή σου και έχει κάποια θέματα δύσκολα και πας να φύγεις σε διαφημίσεις και βγαίνει το teaser με το χαμόγελο. Εντάξει, γελάω. Εκείνη την ώρα χαμογελάω και λέω, ναι, ρε, αυτό είναι πια το αστείο του Twitter. Ναι, εντάξει. Λένε, αλλάξτε τον τίτλο. Όχι, δεν θα αλλάξει ο τίτλο. Γιατί να σου πω κάτι, το χαμογέλα και πάλι αυτό συμβολίζει ότι ό,τι και να συμβαίνει, ό,τι και να συμβαίνει, η ζωή δεν είναι ίσια γραμμή, ευθεία γραμμή, δεν θα θέλαμε και να είναι. Κάτω πάνω, ό,τι και να συμβαίνει, χαμογελάμε και πάλι. Αυτό. Έτσι. Το χαμόγελό μα, τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σύση μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
Πάμε σε διαφημίσεις.